Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Προέδρους Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων υποδέχτηκε ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Η συζήτηση κινήθηκε σε καλό κλίμα και το επόμενο ραντεβού δόθηκε με τους αιρετούς σε περίπου 10 ημέρες σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο δελτίο μας ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ, ο κ. Γιώργος Πατούλης. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Χαρίτση, κ. Βισοβελόνη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Πουλάκη. Είναι σίγουρο ότι στην αποφώνηση υπήρξε η θετική διάθεση να υπάρξει ένας οικοδομητικός διάλογος, αναφερόμενη σε όλη την δίωρη διάρκεια της συνάντησης στα ζητήματα που άπτονται των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην αυτοδιοίκηση και με το Κλεισθένη 1, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση που την έχουν καταστήσει ετεροδιοίκηση. Ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά και τον πλημελή τρόπο που χρηματοδοτείται πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση, το θέμα της ανθρώπινης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, τα ζητήματα τα θεσμικά, αλλά και τον πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσει η αυτοδιοίκηση να μπει μπροστά ώστε να υπάρξει ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και έτσι ανάπτυξη της χώρας. Κατεγράφησαν όλα αυτά από τον κύριο Χαρίτση με την υπόσχεση ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει συνάντηση στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει για να απαντήσει επ' αυτόν. Οφείλω να πω ότι μέχρι σήμερα είδαμε ότι η στάση της νέας ηγεσίας είναι προς θετική κατεύθυνση, όμως σαφέστατα όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και από την αποτελεσματικότητα αυτών. Έτσι, το πρώτο μήνυμα είναι θετικό όσον αφορά την πρώτη μας συνάντηση. Μέλη τώρα να δημιουργήσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιες που να διορθώσουν τα μέχρι τώρα κακώς κείμενα της αυτοδιοίκησης αλλά και κείμενα που έχουν προκύψει από τον νομοθέτη μέσω του Κλεισθένη 1. Μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να αισθάνεται πιο αισιόδοξο μετά από τη χθεσινή συνάντηση με το Κουαρτέτο όσο αφορά το καυτό θέμα της μη περικοπής των συντάξεων. Ωστόσο, όλα θα κριθούν στο Eurogroup στις αρχές Νοεμβρίου. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης στηρίχθηκε στις εκτιμήσεις για μεγαλύτερο πλεόνασμα και στη διάσωση των αντίμετρων σε οριζόντια τετραετίας. Όμως, ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ήταν σαφής λέγοντας ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Το ΣΥΡΙΑΛ ενισχυμένη εποπτεία με επισκέψεις στα Υπουργεία συνεχίζεται από το Κουαρτέτο στη χώρα μας. Ένα ΣΥΡΙΑΛ που ο πρώτος κύκλος αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο με τις δύο πλευρές, θεσμοί και κυβέρνηση, να αναζητούν σημείο συνεννόησης για τα κρίσιμα μέτωπα των συντάξεων, των εξαγγελιών της ΔΕΘ για την προσεχή τριετία αλλά και για το μέρισμα του 2018. Μπορεί η κυβέρνηση χθες να πάτησε το κουμπί της αναστολής ή ακόμη και ακύρωσης του μέτρου περικοπής των συντάξεων διαστόματος Ευκλήδη Τσακαλώτου, όμως ο Γολγοθάς τώρα αρχίζει και θα διαρκέσει περίπου 1,5 μήνα. Μετά την τρίωρη συνάντηση Τσακαλώτου Χουλιαράκη με το Κουαρτέτο, κυβερνητική πηγή ανέφερε πως η ελληνική πλευρά εξέθεσε την επιχειρηματολογία της χωρίς να εισπράξει αντιδράσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν επέμεινε ότι η περικοπή των συντάξεων είναι δομικό μέτρο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Η συμβαστική πρόταση της κυβέρνησης ήταν να μην εφαρμοστούν τα αντίμετρα που υπόσχεται η κυβέρνηση σε 1-2 χρόνια, αλλά σε βάθος τετραετίας, για να μην γίνουν βάρβαρες μειώσεις συντάξεις. Ωστόσο, το παζάρι τώρα ξεκινάει για το ποια δημοσιονομικά θα υπάρξουν από το 2019 στο 2022. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς για να ζητήσει την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων στηρίζεται σε δύο άξονες. Επίτευξη μεγαλύτερου πλεονάσματος από τις αρχικές εκτιμήσεις το 2019, διάσωση αντιμέτρων σε ορίζοντα τετραετίας.
Όμως η απλή αριθμητική των συντάξεων κινείται στην κόψη του ξεραφιού και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνίες. Ο πρόεδρος Κομισιόν αναφέρθηκε στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, η οποία ωστόσο τόνισε ότι βασίζεται στην εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί και πρόσθεσε ότι επιβάλλεται να εφαρμοστούν και στο μέλλον τα συμφωνηθέντα, ώστε να μην ανατραπεί η θετική πορεία που έχει ξεκινήσει μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων διάσωσης. Οι απεσταλμένοι των δανειστών θα γράψουν μια έκθεση αξιολόγησης που θα εξεταστεί στο Eurogroup στις αρχές Νοεμβρίου. Εκεί θα αξιολογούν αν υπάρχει υποχώρηση ή όχι στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, καθώς και οι συνέπειες των μέτρων που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση στο νέο προϋπολογισμό. Από εκεί θα κριθεί αν συμφωνούν ή διαφωνούν οι δανειστές. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η έναρξη της συζήτησης για την αύξηση του κατώτερου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, που θα ξεκινήσει από το 2019. Διαπραγματευτής εκ μέρους της Ελλάδας θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης και στόχος είναι να καθοριστούν τα κριτήρια και η πρώτη δόση της αύξησης μέχρι πριν το τέλος του χρόνου. Μια μισή ώρα κράτησε το ραντεβού των τραπεζιτών με τους επικεφαλείς του ελεκτικού κλιμακίου των θεσμών. Οι Έλληνες τραπεζίτες εμφανίστηκαν σίγουροι ότι όλες οι τράπεζες θα επιτύχουν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το 2018, ενώ διατύπωσαν αισιοδοξία και για το 2019. Στο πλαίσιο αυτό, οι τραπεζίτες μεταξύ άλλων παρουσίασαν στοιχεία για το πώς εξελίσσονται οι πληστηριασμοί και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, δύο ζητήματα για τα οποία οι δανειστές ζήτησαν να υπάρχει τακτική ενημέρωση. Το μέτρο της ασφαλιστικής ελάφρυνσης χιλιάδων μη μισθωτών, όπως ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων, εξειδίκευσε Υπουργός Εργασίας Έφη Αξιόγλου. Συγκεκριμένα, από την 1η-1η του 2019, η κυρία Αξιόγλου είπε ότι διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά, μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη. Των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, κατά 33,3%, δηλαδή από 20 σε 13,33%, και των αγροτών επίσης κατά 33,3%. Επιπλέον, για αυτοαπασχολούμενων, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και ΦΑΠΑΞ θα υπολογίζεται αναδρομικά από την 1η-1η του 2017 στην ελάχιστη βάση υπολογισμού ανεξαρτήτως εισοδήματος και εισφορά δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο που ισχύει σήμερα των 64,5 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, με τις νέες παρεμβάσεις, 250.000 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι θα έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις. Μάλιστα, η κυρία Αξιόγλου δεν παρέλειψε να επιτεθεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι αν εφαρμοστούν οι προτάσεις Μητσοτάκη για το ασφαλιστικό, επιβάρηση θα ανέλθει στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, 30 δισεκατομμύρια επικούρηση και 25 δισεκατομμύρια ευρώ κύρια ασφάλιση. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η διάλυση του δημοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Η Υπουργός εκτίμησε ότι θα βρεθούν στον αέρα 1.250.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη. Επίσης, δεν θα εξασφαλίζονται στο εξής οι μελλοντικές συντάξεις για 2,8 εκατομμύρια σημερινούς ασφαλισμένους. Η Υπουργός πρόσθεσε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για μείωση ασφαλιστικών εισφορών στο 15% σε όλους τους ασφαλισμένους δημιουργεί τρύπα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα είχαν σίγουρα χαθεί λιγότερες ζωές ή ακόμα δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα αν είχε γίνει έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προέβλεψε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, ο κ. Κώστας Συνολάκης, κατά την παρουσία του πορίσματός του που αφορούσε τα αίτια που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία στο Μάτι. Η έκθεση του κ. Συνολάκη έγινε κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Λανθασμένη εκτίμηση του αρχικού μεγέθους της πυρκαγιάς στο Μάτι, που έχει κοστίσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε 99 ανθρώπους, καθώς και καθυστερημένη αξιολόγηση και αντιμετώπιση της, καταλογίζει η έκθεση του καθηγητή φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Κώστα Συνολάκη. Με τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων εκτίμησης του χρόνου, που θα απαιτείται για την εκένωση της περιοχής, εκτιμάται ότι η απομάκρυνση των κατοίκων πεζή προς την ακτή θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 57 έως 83 λεπτών. Αυτή νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται μελέτη εκένωσης στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπετε, ας το ξεκινήσουμε. Και τους βλέπετε, όλα αυτά που βλέπετε είναι άνθρωποι. Κοιτάξτε το χρόνο. Θα δείτε ακόμα και από το νέο Βουτσά που φεύγουν με τα πόδια. Προχωρούν, υπάρχει σημείο εκένωση στη Μαραθώνος, σημείο που είναι πιο κοντά στη Ραφίνα. Είμαστε στα 30 λεπτά. Κοιτάξτε, παρεμπιπτόντως, το Μάτι έχει εκενωθεί. Έχουν φύγει όλοι. Αυτοί που βλέπετε ακόμα που έρχονται είναι όσοι έχουν ξεκινήσει από το νέο Βουτσά. Αυτή είναι όλη η εκένωση με τα πόδια. Όπως ξέρουμε αυτό το πράγμα που έγινε, στο νέο Βουτσά πεθάναν το πολύ 10 άνθρωποι, γιατί περισσότεροι είχαν φύγει. Τα περισσότερα θύματα ήταν στο Μάτι. Το Μάτι εκενώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τέλος πάντων,
Ο χρόνος εκένωσης, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, είναι 56 λεπτά. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, η προσομοίωση διαφόρων τακτικών εναέριας αναχέτησης του πύρνου με τόπου απέδειξε ότι ο συνδυασμός ρήψεων νερού από αεροσκάφη τύπου CL215 και CL415 θα μπορούσε να επιβραδύνει την εξέλιξη της φωτιάς για τουλάχιστον μία ώρα, επιτρέποντας την ασφαλή απομάκρυση όλων των κατοίκων είτε πεζή είτε ακόμη και με αυτοκίνητα. Επιπλέον, η έρευνα που παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφικών περιστατικών και εκένωσης, ενώ σε τοπικό επίπεδο ο εν λόγω σχεδιασμός είναι επί της ουσίας ανύπαρκτος. Ασαφές και προβληματικό είναι και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τόσο σε εθνική όσο και σε τοπική κλίμακα. Δεν ξέρανε πάρα πολύ τι να κάνουν. Στο τέλος φεύγανε επειδή φεύγανε οι γείτονες και δηλαδή οι φλόγες ήταν δίπλα. Αλλά κοιτάξτε, θα μπορούσαν να είχαν χτυπήσει, όπου τα σκέφτεστε μετά, οι καμπάνες, οι πυροσβέστες, αν υπήρχε εντολή, τουλάχιστον θα μπορούσαν να λέγανε και σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα το μαθαίνανε όλοι, ότι υπάρχει εντολή εκένωσης. Φύγετε από τα σπίτια σας. Όπως είδατε, πολλοί συμπολίτες σας δεν ξέραν, έφτασε η φωτιά, ότι είχε περάσει τη Μαραθώνα, ήταν δύο σπίτια μακριά από το σπίτι τους και φεύγανε. Μόνο εκείνη την ώρα μπορούσαν να φύγουμε, να μην φύγουν. Άλλοι καθόντουσαν, δεν ξέρανε πού να πάνε. Ήτανε κάτι προφανώς όταν φτάσει σε εκείνο το σημείο. Αλλά αν είχε γίνει από πριν, δεν σας λέω τώρα να γίνει όταν πλέον η πυρκαγιά είναι στη Μαραθώνα. Αλλά αν αυτό το πράγμα είχε γίνει από πριν, όσο Φερρυππίν ακόμα λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα, δεν νομίζω ότι σταματήσανε. Όσο υπήρχε το ρεύμα, όσο υπήρχε τηλεόραση, θα μπορούσαν αυτά να πούνε. Φερρυππίν, SMS στα κινητά. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν δουλεύανε. Πάντως, άξιζε να γίνει μια προσπάθεια, έστω και αν οι πιθανότητες. Εγώ νομίζω ότι αν υπήρχε η εντολή εκένωσης, σιγά σιγά θα την είχαν πληροφορηθεί οι περισσότεροι. Κάποιος θα έλεγε στον άλλον ότι ξέρεις, φεύγω, δώσαν εντολή εκένωσης, φύγε. Όχι φεύγω επειδή βλέπω τον γείτονά μου να τρέχει. Πού πας, φεύγω. Φεύγω κι εγώ να φύγω, δεν ξέρω τι θα κάνεις, φύγε ή μη φύγεις. Αλλά αν ακούσει ο άλλος ότι έχει εντολή εκένωσης, φύγεται. Και οι άνθρωποι, οι οποίοι σας λέω, οι συμπολίτες σας δείξανε φοβερό αλτρουισμό. Επιβάλλεται επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων πρώτης προσβολής δασικών πυρκαγιών, η αναβάθμιση του στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αυξημένη ετοιμότητα ή και εναέρια επιτήρηση από πυροσβεστικά αεροσκάφη τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, η εγκατάσταση συστήματος με βιντεοκάμερες ασφαλείας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται απαραίτητος ο σχεδιασμός ειδοποίησης των πολιτών που υπάρχει ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου. Τρία μέτρα μπορούν να συμβάλλουν άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ώστε να μεταδίδουν άμεσα και αδιαμεσολάβητα τα μηνύματα που προέρχονται από την πολιτική προστασία σε στιγμές κρίσης. Δεύτερον, η διαμόρφωση βιβλιοθήκης μηνυμάτων αναπεριοχή, προκειμένου η πολιτική προστασία να μπορεί να στείλει ακόμη και εξειδικευμένες οδηγίες στους πολίτες για τον τρόπο να προφυλαχθούν. Τρίτον, η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με σκοπό την επέκταση του συστήματος της έγκαιρης προειδοποίησης των πολιτών με πολλαπλά μέσα, κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο κτλ. Τελειώνοντας, το επόμενο, θέλω να θυμηθούμε αυτό το κορίτσι που έφτασε να πηδήξει από τα βράχια για να σωθεί. Αυτό το ζήσαμε μαζί με όλα τα άλλα πράγματα στη χώρα μας, σε μια δυτική χώρα, γιατί εμείς οι μεγάλοι δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Ελπίζω αυτό να μην το ξαναζήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης στα επιδόματα και όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πυρόπληκτους στο ΜΑΤΙ πραγματοποίησε κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίρτσης, ο Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Θεανό Φωτίου και ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Αναστάσιος Πετρόπουλος. Εκτενής ανοιχτή ενημέρωση των κατοίκων στο ΜΑΤΙ για την πορεία της υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων, των έργων αποκατάστασης, τα επιδόματα και όλα τα ζητήματα αρρωγής, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίρτζης, ο Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Θεανό Φωτίου, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάσιος Πετρόπουλος και οι Δήμαρχοι Ραφίνας και Μαραθώνα, Ευάγγελος Μπορνούς και Ηλίας Ψινάκης. Στη συνάντηση που συντονίστηκε από τον Χρήστο Πίρτζη,
Καρατζή πήρα μέρος πολλοί κάτοικοι και φορείς της περιοχής, οι οποίοι μεταξύ άλλων ζήτησαν να μην πηγαίνουν αυτοπροσώπως στην εφορία για να κάνουν τις δηλώσεις απαλλαγής. Ο Υπουργός Υποδομών δεσμεύτηκε να βρεθεί λύση για να γίνονται οι δηλώσεις ηλεκτρονικά. Αναφέρθηκε επίσης και στις κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων, όπως και τον τρόπο που θα εκδοθούν οι άδειες για τις ανακατασκευές. Έχουν εξεταστεί συνολικά περίπου 4.800 αιτήσεις και έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους υποψήφιους δικαιούχους για να δώσουμε διευκρινήσεις σε όσους πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία. Έχουν διατεθεί συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ για τα επιδόματα και 4 εκατομμύρια ευρώ για το τηλεπικοινωνιακό επίδομα που κατατίθεται μαζί με το αρχικό επίδομα των 5.000 και των 8.000 αντίστοιχα. Ήδη έχουν εξεταστεί 981 κτίρια από τα 1.259 και οριστικά κατεδαφιστέα έχουν χαρακτηριστεί τα 501 από αυτά. Και έχουν εκδοθεί 252 άδειες κατεδάφισης, πρωτόκολλα κατεδάφισης. Τα 220 είναι στις περιοχές Ανατολικής Αττικής και τα 32 στη Δυτική Αττική. Άλλοι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μη αποκατεστημένη ηλεκτροδότηση στους δημόσιους χώρους, κατηγορώντας μάλιστα το Δήμο Μαραθώνα ότι έχει καθυστερήσει σε αντίθεση με το Δήμο Ραφίνας, όπου ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 400 φωτιστικών. Θεωρητικά έχουμε ολοκληρώσει τα αιτήματα των ηλεκτροδοτήσεων των ακινήτων. Μπήκε και το θέμα της υπανεκτροδότησης του δημοτικού φωτισμού. Εδώ, από ό,τι γνωρίζετε, ή αν δεν το γνωρίζετε, την ευθύνη του δημοτικού φωτισμού και τη συντήρηση και την διάθεση των φωτιστικών σωμάτων την έχουν οι Δήμοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν άμεσα τη συνεργασία με τους Δήμους. Τα φωτιστικά θα μας τα διέθετε ο Δήμος Μαραθώνα. Πραγματικά, ο Δήμος Μαραθώνα μας, μέσα από μια προμήθεια που έκανε, προμηθεύτηκε 600 φωτιστικά. Αυτά λοιπόν, εκτιμώ ότι τα πήρε τμηματικά. Τα πρώτα 40 λοιπόν που μας διέθεσε, ήδη τα έχουμε βάλει. Τα υπόλοιπα παραδόθηκαν στο Δήμο Μαραθώνα την Παρασκευή. Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν η συζήτηση στράφηκε στην πρόσβαση στις παραλίες. Καλό θα είναι και κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας που έχουν μάντρες, που έχουν οικόπεδα που εμποδίζουν την πρόσβαση στις ακτές κτλ. Εθελοντικά μόνοι τους να υποδείξουν σε ποια σημεία θα ανοιχτούν δίωδοι, θα ανοίξουν διόδους. Αλλά δεν θα αφήσουμε αυτούς που κάνουν σκάλες για την πάρτη τους από το οικόπεδό τους κάτω. Έτσι. Λοιπόν, όλα έχουν όριο. Όλα έχουν όριο. Οι ιδιωτικές παραλίες αποτελούν παρελθόν για την περιοχή. Υπάρχουν. Και ιδιωτικές παραλίες υπάρχουν και ιδιωτικές δίωδοι υπάρχουν στις παραλίες, ενώ δεν υπάρχουν δημόσιες. Που είναι ακόμη χειρότερο. Εντάξει. Κάποιοι άλλοι πληγέντες ανέφεραν ότι δεν έχουν πάρει ακόμη το πρώτο έκτακτο επίδομα των 586 ευρώ. Η κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτερα από κάθε άλλη φορά σε φυσική καταστροφή, ακόμα και από αυτή της Μάνδρας, επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών. Είμαστε στην 50η περίπου μέρα. Αυτή η διαδικασία συνήθως ήθελε 7 μήνες. Και δεν είναι και αρμοδιότητα Υπουργείου. Έτσι, είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ είναι μία συνάντηση ούτε για εντυπώσεις, ούτε για προεκλογική εκστρατεία, είτε κομμάτων, είτε του Δήμου. Θα μου επιτρέψετε να θέλετε να μάθετε ή όχι. Εσείς το ζητήσατε, εμείς είδαμε τα κενά της ενημέρωσης που υπήρχαν και ότι οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που γίνεται από τους φορείς και τα υπουργεία και είπαμε να έρθουμε οι ίδιοι εδώ για να σε ενημερώσουμε. Όπως είπε ο Χρήστος Πύρτης, η συνάντηση στο Μάτι έγινε για να καθησυχαστούν οι κάτοικοι και να διαλυθούν όποιες φήμες ακούγονται, ενώ δεσμεύτηκε πως θα ακολουθήσει και άλλοι στο Νέο Βουτζά. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης επιστήμονες από τον Δημόκρητο και το ΕΛΚΕΘΕ.
Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση, αναφέρθηκε ότι οι μετρήσεις δεν εμπνέουν λόγους ανησυχίας. Σε ό,τι αφορά στο νερό, βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά και θα ανακοινωθούν δημοσίως σύντομα. Λοιπόν, κοντά μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα είναι ο δημοσιογράφος Φώτης Καρίδας. Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε, την επίσκεψη των κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή του Ματιού, Αττικής, εκεί όπου εκτελήχθηκε η εθνική τραγωδία. Αυτό που παρατηρούμε είναι υπάρχει ευαισθησία και υπάρχει και οργή από τους πυρόπληκτους. Ωστόσο, φαίνεται τουλάχιστον ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Πίρτζης, αποφασισμένος να βάλει βαθιά το μαχαίρι σε αυτό το μεγάλο θέμα που λέγονται αυθαίρετα. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη το ότι η πολιτεία προσπαθεί να βρεθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ζήτημα είναι αν τελικά βρίσκεται δίπλα τους ή αν βρίσκεται με ένα επικοινωνιακό τρόπο. Και επειδή οι μέρες περνούν, οι μήνες περνούν, να δούμε αν αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και αν θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουμε συνεχώς ότι οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι δεν προχωράνε. Τους βάλαν τους ανθρώπους πριν από λίγο καιρό να πληρώσουν ακόμα και το φαγητό το οποίο υποτίθεται ότι τους παρήχαν. Αν λοιπόν σκοπεύουν να κάνουν κάτι σοβαρό και σωστό, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Βέβαια, φαίνεται και μια δυναμία οργάνωσης. Ακόμα και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει πάει, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, το φαγητό την ώρα που πρέπει, στους ανθρώπους που πρέπει, τι γίνεται με τα επιδόματα, τι γίνεται με όλα τα διαδικαστικά θέματα, ώστε να βοηθηθούν για να γυρίσουν σελίδα, όσο εύκολο είναι αυτό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, για μια κανονικότητα στην ζωή τους. Δυστυχώς, κυρία Ντούσκα, η κατάσταση δείχνει ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος, μια ξεχαρβαλωμένη δημοτική αρχή. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τις πρώτες στιγμές όλο αυτό το κομμάτι, αλλά και η συνέχεια που έχει να κάνει με την επούλωση, αν θέλετε, αυτών των πληγών. Και το προηγούμενο ρεπορτάζ, το οποίο δείξατε με τον κύριο Σινολάκη, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι εκεί είδαμε με επιστημονικό τρόπο τα λάθη και τις παραλήψεις. Ο κύριος Σινολάκης είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας από το Πολυτεχνείο Κρήτης και χρησιμοποίησε μάλιστα διαφορετικά μοντέλα και αμερικανικό μοντέλο και ιαπωνικό μοντέλο για να δει αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν ειδοποιηθεί, σε πόση ώρα θα είχαν περάσει από τη λεωφόρο μαραθώνος και θα βρισκόντουσαν ασφαλείς στην παραλία. Το ότι δεν ειδοποιήθηκαν και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Το να δεις κάποιο γείτονα να τρέχει δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέξεις κι εσύ. Πρέπει κάποιος επίσημος φορέας να σε ενημερώσει, είτε αυτή είναι η αστυνομία, είτε αυτή είναι η πολιτική προστασία, ότι κινδυνεύεις, πρέπει να εγκαταλείψεις σύντομα το σπίτι σου. Και να πω και κάτι το οποίο πραγματικά παρατηρήσαμε. Δεν ήταν και στην κουλτούρα, αν θέλετε, πράγμα που το είδαμε αργότερα στη φωτιά στην Εύβοια, όπου εκένωσαν αμέσως τα χωριά. Δεν ήταν και στην κουλτούρα της πολιτικής προστασίας να δώσει μια τέτοια εντολή. Βέβαια, ναι. Από τη μία έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε συντονισμένο σχέδιο. Σχέδιο μπορεί να υπήρχε στα ντουλάπια, αλλά την ώρα της κρίσης να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Ωστόσο, είναι και ένα θέμα που έχουμε θίξει κατά διαστήματα και εδώ από το δελτίο μας. Είναι το πόσο ανέτοιμοι είναι και οι ίδιοι οι πολίτες σε μια έκτακτη ανάγκη. Και αυτό συχνά πυκνά το παρακολουθούμε και σε άλλες περιπτώσεις έκτακτων φυσικών αναγκών. Είτε είναι σεισμοί, είτε είναι πλημμύρες. Κύριε Τούσκα, ο απλός πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε μια στρατιωτική ετοιμότητα για όλα τα θέματα. Έχει την καθημερινότητά του, έχει τα προβλήματά του. Μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Σαφώς, όμως πόσες φορές έχουμε ακούσει. Αλλά το κράτος, και θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο είπατε, το κράτος πρέπει να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους πολίτες. Εκεί να καταλήξουμε. Και στις φυσικές καταστροφές, αλλά και σε άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να τους συμβούν. Δυστυχώς, οι φυσικές καταστροφές ή τα ατυχήματα προβάλλουν μπροστά μας ξαφνικά. Είδατε σήμερα τι έγινε στη Ζάκυνθο. Σε ένα από τα πιο διάσημα. Βράχου, σε μια πολυφωτογραφημένα τουριστικά. Στο ναυάγιο της Ζακύνθου είχαμε κατολίσθηση με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλο κύμα, να τουμπάρουν τρεις βάρκες που ήταν εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα και να προκληθεί ο τραυματισμός, αν δεν κάνω λάθος, τριών γυναικών. Βέβαια, βγήκε ο κύριος Λέκας και είπε ότι έχουμε προειδοποιήσει για το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι οποιοδήποτε επιστήμονας μπορεί να έχει προειδοποιήσει για 2.000 θέματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Να βλέπουμε και τις αντίστοιχες εικόνες τώρα. Πραγματικά σοκαριστικές. Αυτό το βίντεο το έχει τραβήξει ένας τουρίστας, ο οποίος μάλιστα φωνάζει «Θεέ μου, Θεέ μου» στο κομμάτι αυτό και βλέπουμε ότι σφίζει από κόσμο η παραλία. Υπάρχουν πάρα πολλές τουριστικές... Εσείς ασχοληθεί με τον τουρισμό, έχεις το touristorama.gr. Θέλω το δικό σου σχόλιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αντιδράσει η Δημοτική Αρχή, εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για αντίστοιχα εκτακτά φαινόμενα. Έχω τονίσει και εδώ στο δικό σας δελτίο και σε άλλες εκπομπές ότι δυστυχώς ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο. Ξέρετε, όταν διεκδικούμε να έχουμε εκατομμύρια τουρίστες που φιλοξενούμε στη χώρα, πρέπει από εκεί και πέρα να έχουμε φροντίσει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ασφάλεια, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχουν ένα πλαίσιο στο οποίο να ξέρουν ότι οτιδήποτε συμβεί, εμείς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στη Σαντορίνη, τα κρουαζιερόπλοια κατεβάζουν καθημερινά 5.000 άτομα. Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή, όπως και η Μύκονος, μάλιστα το κατήγγειλε και πολύ καλά έκανε και ο Δήμαρχος Μυκόνου τις προάλλες, ότι τα αστυνομικά τμήματα υπολειτουργούν. Οι περισσότεροι αστυνομικοί καταναλώνουν τις βάρδιές τους στη φύλαξη των αεροδρομίων. Από εκεί και πέρα, τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Τα οδικά δίκτυα δεν είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι ώστε να παρέχουν την κατάλληλη ασφάλεια στους οδηγούς. Ξέρετε πόσα ατυχήματα συμβαίνουν στις τουριστικές περιοχές. Είχαμε και άλλο πρόσφατο ατύχημα από τουρίστρια, η οποία μας έκανε διεθνώς ρεζίλιο, ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την παραλάβει. Αυτές είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν διαχρονικά βεβαίως. Άρα λοιπόν, ένα οργανωμένο κράτος που υπερφορολογεί αυτή τη στιγμή τις τουριστικές περιοχές, θα πρέπει να έχει στην ατζέντα του ότι πρέπει να δημιουργήσει τις αντίστοιχες υποδομές, ώστε αυτοί οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, που θέλουμε συνεχώς να αυξηθούν, να μπορούν με ασφάλεια να κάνουν τις διακοπές τους. Και ξέρετε κάτι, από ό,τι φαίνεται και η τύχη κάποια φορά εξαντλείται. Και η τύχη επίσης. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι ξαφνικά καταλάβαμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λειτουργεί το τελευταίο διάστημα, κάποια πράγματα τα έχει βάλει στον αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, όσο και τυχερός να είσαι, θα συμβεί και κάτι. Συνέβη σήμερα αυτό που συνέβη στη Ζάκη. Φυσικά δεν το θέλουμε. Είναι ότι πληθαίνουν αυτά τα γεγονότα το τελευταίο διάστημα. Κύριε Αντούσκα, η στατιστική λέει το εξής, ότι μπορεί να συμβεί ένα πράγμα μέσα σε 10 χρόνια, αλλά μπορεί να συμβούν και 100 πράγματα. Εντάξει, μπορεί να είσαι στη δεκαετία στην οποία να είσαι τυχερός. Αλλά είναι δυνατόν μια οργανωμένη κοινωνία να λέει δεν θα συμβεί ποτέ? Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναπληρωτής εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αντούσκα. Έχουμε ξεκινήσει, και ο Φώτης Καρίδας κοντά μας, ο δημοσιογράφος. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση με αφορμή το μάτι, την επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή, αλλά και το πόρισμα του κυρίου Συνολάκη που παρουσιάστηκε χθες. Βάλουμε και τον κύριο Κυρανάκη κατευθείαν στη συζήτησή μας. Ο κύριος Συνολάκης είναι ένας εξαίρετος καθηγητής, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που λένε ότι ναι, μεν υπήρχε αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα, όμως το παρήγγειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, και ότι μπορεί να υπάρχει καχυποψία για τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης. Ναι, τη δουλειά της κυβέρνησης κάναμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν είχε κάνει η κυβέρνηση αυτή τη δουλειά μέχρι τώρα, και κυρίως πριν τις φωτιές, δεν θα χρειαζόταν να το κάνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένιωσε την ευθύνη να ζητήσει από έναν άνθρωπο, όχι κάποιον κομματικό, αλλά από έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ειδικός από τους πάντες. Παγκοσμίως θεωρείται από τους ειδικούς, από τους οποίους μπορούν να δώσουν πραγματικές απαντήσεις στο πρόβλημα. Και ο άνθρωπος κάθεσε, ασχολήθηκε με την ομάδα του, εφάρμοσε δύο μοντέλα, ένα της Ιαπωνίας, ένα της Αμερικής, σε προσομοιώσεις για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πώς θα μπορούσαν να σωθούν ανθρώπινες ζωές, και κατέληξε σε κάποια συμπέρασμα συγκεκριμένα. Και το συμπέρασμα είναι ότι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωστόσο, έχει προηγηθεί έκθεση του κυρίου Λέκα, που την κατέθεσε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αναφέρει επίσης κάποια από τα αίτια της τραγωδίας. Ο κύριος Τσίπρας, μετά τις φωτιές, μετά αυτήν την τεράστια φρικιαστική τραγωδία που έζησε η χώρα μας, υποσχέθηκε ότι θα ιδρύσει σύντομα, άμεσα, ένα καινούριο όργανο.
το οποίο ήταν δική μας πρόταση αυτή. Θα υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος θα τοποθετείται με κομματική συνένεση, από όλα τα κόμματα δηλαδή. Θα τοποθετείται ένας άνθρωπος επικεφαλής ενός οργάνου για τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή για φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς, και ο οποίος θα έχει την ευθύνη να καταθέσει εγκαίρως ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών και να ξέρουμε ακριβώς ποιος εφαρμόζει τι, ώστε να λογοδοτεί και ο αρχηγός πυροσβεστικής, αστυνομίας και ο κάθε υπεύθυνος σε τέτοιες καταστάσεις που δυστυχώς ζει πολύ συχνά η χώρα μας. Αυτό, δεν έχει γίνει, κυρία Ντούσκα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ το υποσχέθηκε. Στο οποίο βέβαια αυτή την ερώτηση που την έκανε και η κυρία Ντούσκα προηγουμένως, αλλά νομίζω είστε πιο αρμόδιος να απαντήσετε σε αυτό το κομμάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά στέλνει στην περιοχή υπουργούς προκειμένου να δείξει ότι είναι δίπλα στους πολίτες. Βλέπαμε και ένα ρεπορτάζ προηγουμένως που τα έριξε στη Δημοτική Αρχή ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Εκεί έχετε ενημέρωση, έχει αποτέλεσμα αυτό το οποίο κάνει. Το βλέπετε θετικά? Καλά. Καθημερινά, νομίζω είναι μια υπερβολή, κύριε Καρίδα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πάρα πολύ καιρό να επισκεφθεί το ΜΑΤΙ. Το επισκέφθηκε μία φορά χωρίς κάμερες ουσιαστικά και μετά έστησε μία φιέστα. Μάθαμε από κατοίκους της περιοχής ότι ήρθαν άνθρωποι κομματικοί του ΣΥΡΙΖΑ από άλλες περιοχές για να δείξει μια εικόνα ότι δίθεν συνομιλεί με τους κατοίκους. Εντάξει, βέβαια ένα είναι λίγο σκληρή κριτική αυτό σε μια τέτοια περίπτωση όταν έχουμε 99 νεκρούς. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και να το λάβετε και εσείς υπόψη. Γιατί αύριο μεθαύριο θα είστε κυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου σκληρή η κριτική μου. Και νομίζω πρέπει να τα λάβετε όλα υπόψη σας. Και την κλιματική αλλαγή. Σκληρή είναι η πραγματικότητα, κυρία Ντούσκα. Σκληρή πραγματικότητα εννοείται. 99, και πρωτόγνωρη για τη χώρα. Χάθηκαν 99 ζωές και υπάρχουν ευθύνες που χάθηκαν αυτές 99 ζωές. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην άκρη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εισαγγελική έρευνα. Εμείς θεωρούμε ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά της η δικαιοσύνη. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να τη γλιτώσουν κάποιοι. Και θα πρέπει αυτές οι ευθύνες, είτε ποινικές, είτε αστικές, είτε άλλες, να αποδοθούν. Γιατί δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα, κυρία Ντούσκα, μονίμως να ξεχνάμε τόσο γρήγορα. Σαφώς. Ξαφνικά φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις φωτιές μία σειρά από δίθεν σκάνδαλα για να αρχίσει ο κόσμος και τα μίντια να μιλάει για κάτι άλλο. Εντάξει. Θυμήθηκαν πάλι τα δάνεια. Λοιπόν, εδώ πέρα χάθηκαν 99 ζωές. Υπάρχουν ευθύνες. Κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει, νομίζω, από τους πολίτες και αυτό το γεγονός. Για να είμαστε και δίκαιοι, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία στην αρχή είχε κρατήσει. Να απαντήσω στον κύριο Καρίδα, γιατί με ρώτησε αν βοηθάει όντως η παρουσία. Βοηθούν τα έργα. Δεν βοηθάει η παρουσία. Η παρουσία, τα λόγια, οι υποσχέσεις, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές από όλους τους πολιτικούς. Μην βγάλω και το δικό μου κόμμα απ' έξω. Βοηθούν τα έργα. Οι λοιπόν, ακούσαμε ότι βοηθάνε. Πού είναι οι καταδαφίσεις? Τις επόμενες μέρες τα ρίξανε όλα στα αυθαίρετα. Περίπου είπαν στους ανθρώπους ότι εσείς θέτε που κάνει κάτι ζωντανή. Επειδή έχει τα αυθαίρετα. Αυτό τους είπανε. Και μετά λέγανε ότι θα κάνουμε καταδαφίσεις, ότι τα αυθαίρετα των προηγούμενων δεκαετιών φταίνε για τις φωτιές και θα τα καταδαφίσουμε όλα. Πού είναι οι καταδαφίσεις? Έχετε δει καμία? Μάλιστα. Εσείς, κυρία Κυριανάκη, έχετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όταν θα αναλάβετε την εξουσία στο τι θα κάνετε με το ΜΑΤΙ? Θα δούμε μέχρι τότε, βέβαια, τι θα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να συμπληρώσω την ερώτησή σου και να πω το εξής, ότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο. Τα οργανωμένα σχέδια που χρειάζονται σε έκτακτες ανάγκες βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται. Τι θα κάνετε εσείς και αυτό που ρωτάει ο Φώτης ο Καρίδας και πώς θα αντιμετωπίσετε λαμβάνοντας υπόψη σας νέους παράγοντες πλέον? Η κλιματική αλλαγή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που έγινε στο ΜΑΤΙ. Καμία όμως. Μποφόρ, εφτάρια και εννιάρια είχαμε πολλές φορές στη χώρα. Δεν είναι θέμα κλιματικής αλλαγής. Αυθαίρετα είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα. Όχι από τη μεταπολίτευση και μετά, και από πιο νωρίς. Και παντού. Το ΜΑΤΙ, τη δόμηση αυτού του οικισμού, την ξέραμε. Η Νταού Πεντέλης έχει πιάσει φωτιά πάνω από 10 φορές. Όλα αυτά τα ξέραμε. Στην Κινέτα την ίδια μέρα που στάλθηκαν όλα τα πυροσβεστικά και να μας εξηγήσει κάποια στιγμή η πυροσβεστική γιατί πήρε αυτή την επιλογή, χωρίς να δώσει την πρέπουσα σημασία στη Μαραθώνος και στο ΜΑΤΙ, έγινε η δουλειά. Δεν κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί. Άδειασαν κάποια σπίτια, έγινε εκένωση. Δόθηκε μια εντολή να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Στο ΜΑΤΙ δεν έδωσε κανένας απολύτως εντολή. Θα μπορούσε ένα απλό παράδειγμα, γιατί με ρωτάτε και θέλει να ακούει και ο κόσμος νομίζω συγκεκριμένα πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα. Αντί να βρίζει εκείνη τη μέρα τα κανάλια ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μαξίμου, θα μπορούσε να δώσει εντολή σε όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα που ακούνε πολλές φορές οι οδηγοί αυτοκινήτων,
και να πούνε όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα κανάλια να παίξουν έκτακτη είδηση ότι πρέπει να εκενωθεί η τάδε και η τάδε περιοχή το άμεσα. Το περιέγραψε και ο κύριος Συνολάκης. Δεν το έκαναν. Νομίζω ότι είναι πολύ δεν σημαντικό την τεχνολογία που έχουν στα χέρια τους. Κύριε Ανάκης, και με αφορμή αυτό που είπε και ο Συνολάκης, θέλω να πω κάτι το οποίο συμβαίνει στις περισσότερες οργανωμένες χώρες του κόσμου. Υπάρχει από πριν μια συμφωνία και με τα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και με τις πινακίδες που υπάρχουν στον δρόμο, οι φωτεινές πινακίδες που δίνουν στους οδηγούς οδηγίες για το τι πρέπει να γίνουν. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει πραγματικά μια συντονισμένη ηγεσία από πάνω, μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να ενημερώσει τους κατοίκους. Και νομίζω ότι μετά από αυτό το παράδειγμα που έχουμε από το Μάτι, νομίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Δηλαδή δεν έπρεπε να έρθει ο καθηγητής του Πολυτεχνείου να μας το πει αυτό το πράγμα. Το τελικό, έπρεπε... κύριε Καρίδα, ξέρετε ποιο είναι. Κάθε φορά έτσι ανοίγει ένα κύκλο συζητήσεων σε κάθε έκτακτη ανάγκη και το θέμα να γίνεται κάτι από εδώ. Ξέρετε ποια είναι η τραγική πραγματικότητα, κυρία Ντούσκα. Ότι εμείς είχαμε καταθέσει από τον Μάιο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μετώπιση πυρκαγιών. Τα μίντια δεν ασχολήθηκαν. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά έχουν και τα μίντια ευθύνη γι' αυτό. Δηλαδή γιατί και τα νούμερα στις εκπομπές γίνονται μόνο όταν υπάρχει μια τραγωδία. Δεν γίνεται να καταθέτει έτσι στο άσχετο, να το πω λαϊκά. Όταν λέτε, καταθέσατε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου, ζητήσαμε από όλους τους δημοσιογράφους να έρθουν και καταθέσαμε ένα σχέδιο με συγκεκριμένες προτάσεις για αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αυτό κάναμε. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να το αναδείξουν τα μίντια, ακόμα και αν είναι άσχετο με την επικαιρότητα. Γιατί έχουμε ευθύνη να το κάνουμε. Όπως είναι εντυπωσιακό και με ρωτήσατε αν έχουμε στοιχείο... Με ρωτήσατε αν έχουμε σχέδιο και θέλω να απαντήσω. Ναι. Το σχέδιο, λοιπόν, πέραν των προτάσεων αυτών που σας αναφέρω, κυρία Ντούσκα, συμπληρώνεται κάθε φορά που ένας ειδικός, όπως ο κύριος Συνολάκης, καταθέτει τις προτάσεις του και εμείς εντάσσουμε σε ένα σχέδιο και μια στρατηγική. Δεν είναι ευθύνη, μάλλον λάθος λέξη. Δεν είναι ο ρόλος ενός κομματικού να τα ξέρει όλα. Ο ρόλος του είναι να φέρνει μέσα στα πολιτικά κόμματα, μέσα στο πολιτικό σύστημα, τους ειδικούς που τα ξέρουν όλα και να ακούει. Να ακούει αυτούς που ξέρουν και να εφαρμόζει. Γιατί συνήθως τα πολιτικά κόμματα μαζεύονται σε ένα τραπέζι 10 άνθρωποι που τα ξέρουν όλα και διαφωνούν μεταξύ τους και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό που έκανε και τον κύριο Συνολάκη έχει κάνει την αρχή. Θέλω να βάλω ένα στοιχείο από το ρεπορτάζ ότι το 112, το οποίο έχει πάρει αρκετά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Μου το έλεγε ένας ειδικός ότι δεν λειτουργεί. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Κυριανάκη τώρα, που δεν έχουμε. Μάλλον είναι πολλά θέματα ανοιχτά. Είναι λάθος αυτό ότι δεν έχουμε. Γρήγορα να προλάβουμε να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ένα όργανο που νομίζω και η Νέα Δημοκρατία το σέβεται σαν όργανο και θέλει να λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτά θέματα. Αλβανικό, ελληνοτουρκικά, Κόσοβο, Σκόπια. Πήγατε στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και αποχωρήσατε. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε γιατί αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία και τι συνέβη. Διάβασα ότι δεν σας ενημέρωσαν για αυτά τα θέματα. Άρα, γιατί συγκλήθηκε αυτό το Συμβούλιο? Ρωτήστε την κυβέρνηση γιατί συγκλήθηκε το Συμβούλιο αυτό, χωρίς να έχουν τη διάθεση να μας ενημερώσουν. Δεν μπορούμε να πιστευτούμε δηλαδή, εμείς αυτή την κυβέρνηση. Εκεί και δεν... Ωστόσο... Έχει κάνει σχετική ανακοίνωση ο κ. Κουμουτσάκος, όπου είναι νομίζω αρκετά σαφής για τους λόγους αποχώρησης. Από εκεί πέρα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Όλο το χρονικό διάστημα χειρισμού των εθνικών θεμάτων δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Καμία απολύτως ενημέρωση. Αν όλα τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή καθόντουσαν ένα τραπέζι στην αρχή και συμφωνούσαν σε κάποιες σε βασικούς άξονες, τότε δεν θα μπορούσε καμία αντιπολίτευση ή καμία κυβέρνηση να πει ότι κάτι για το μακεδονικό, να έχει δικαιολογίες. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε τη θέση μας για το μακεδονικό, κύριε Καρίδα. Η θέση μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε, να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια επιζήμια συμφωνία για τη χώρα. Ούτε ως αντιπολίτευση, ούτε ως κυβέρνηση. Βέβαια, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας σας έβαλε. Ως κυβέρνηση, τι θα κάνετε? Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, σας έβαλε μια ανάρκη ο κύριος Τσίπρας εκεί στην ΔΕΦ, λέγοντας ότι αν υπάρχει μαγκιά, λέει. Ακόμα και αν ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα βγει η Νέα Δημοκρατία να το ακυρώσει. Ναι, εντάξει, δείχνει πόσο άσχετος είναι με διεθνή πολιτική ο κύριος Τσίπρας. Αν το είπε αυτό και όπως το είπε. Μάγκα τζάμπα. Ότι άλλα λέει στο εσωτερικό, άλλα λέει στο εξωτερικό σχετικά με τη συμφωνία. Ότι είναι μια συμφωνία λοιπόν, που πάτησε στο παρελθόν και σε επικυβέρνηση. Να το εξηγήσουμε γιατί με ρωτήσατε. Ναι, και, να το εξηγήσουμε λοιπόν, και θέλω να καταλήξω σε μια άλλη ερώτηση βέβαια. Ότι εγώ που είμαι λίγο πιο ρομαντική και τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα και εσείς που είσαστε ένας νέος άνθρωπος και θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Βλέπουμε ποιος στα εθνικά. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε. Σωστό. Χαίρομαι να το κόψω. Σωστό. Έχει δίκιο. Βλέπουμε. Πολύ χαίρομαι αν υπάρχει κάτι τέτοια. Μια τέτοια
Λοιπόν, βλέπουμε την αποχώρηση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Βλέπουμε έκτακτες ανάγκες. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, ως Ελληνίδα πολίτης, να δω μία ομοψυχία σε όλα τα κόμματα και μία κοινή γραμμή τουλάχιστον σε αυτά τα σοβαρά τα θέματα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε ως χώρα? Ναι, όταν όμως, κυρία Ντούσκα, ο ΣΥΡΙΖΑ, μία κυβέρνηση μειοψηφίας, που πάει κόντρα στη βούληση μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού στο συγκεκριμένο ζήτημα, τότε μη μας ζητάτε να κάτσουμε στο τραπέζι με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο για ακόμη μια φορά και να κάνουν αυτό που θέλουν για τους δικούς τους λόγους. Εμείς έχουμε τη θέση μας για το μακεδονικό. Και πάμε στην ερώτησή σας για να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε τη συμφωνία ούτε ως αντιπολίτευση ούτε ως κυβέρνηση. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχει κυρωθεί η συμφωνία μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση και να έρθει η Νέα Δημοκρατία, τότε προλαβαίνουμε να το σώσουμε το πράγμα, να το πω απλά. Προλαβαίνουμε να πούμε ότι η επόμενη Βουλή δεν θα κυρώσει αυτή τη συμφωνία, να πάμε να διαπραγματευτούμε κάτι πολύ καλύτερο για τη χώρα. Κι αν οι φίλοι μας στην Ευρώπη θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί το ζήτημα, να πιέσουν τους Σκοπιανούς να δεχτούν τους όρους της Ελλάδας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες. Λυπάμαι πολύ, αλλά στα εθνικά ζητήματα δεν μπορούμε να κάνουμε καμία υποχώρηση. Τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ ή με άλλους πρόθυμους βουλευτές άλλων κομμάτων θέλει να ψηφίσει πριν πέσει από κυβέρνηση τη συγκεκριμένη επιζήμια συμφωνία, τότε αυτή η συμφωνία πλέον γίνεται διεθνής συνθήκη. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε η επόμενη, μεθεπόμενη, είτε σε 25 χρόνια από μια κυβέρνηση, εγώ ακυρώνω αυτή τη συμφωνία, δεν την αναγνωρίζω, οτιδήποτε. Αυτό δεν έχει καμία νομική αξία, κυρία Ντούσκα. Γιατί οι διεθνείς συνθήκες, όταν κυρώνονται από ένα κράτος, αυτό σημαίνει ότι παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά? Είσοδος στο ΝΑΤΟ, είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνής αναγνώριση από το κράτος της Ελλάδας, ότι αυτοί οι πολίτες θα ονομάζονται σκέτο Μακεδόνων και θα μιλούν μακεδονική γλώσσα. Αυτή είναι μια τεράστια ζημιά που πρέπει να αποτρέψουμε. Και καλούμε όλους τους πολίτες να το καταλάβουν, να το αντιληφθούν και να πιέσουν αυτή την κυβέρνηση να αλλάξει πριν είναι πολύ αργά για τη χώρα. Μάλιστα. Για τις συντάξεις. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το μοντέλο το οποίο θέλει η Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει. Προσπάθησαν κιόλας να χρησιμοποιήσουν μια ατυχής δήλωση του μοντέλου Πινοσέτ. Στο οποίο έκανε ο βουλευτής Ετελοκαρνανίας, ο κύριος Καραγκούνης. Και εσείς από την άλλη λέτε για ένα μοντέλο το οποίο έχει μέσα και ιδιωτική πρωτοβουλία, ένα κουμπαρά κατά κάποιο τρόπο, με το οποίο κάποιος μπορεί να αποταμιεύει και αν τελικά δεν γεμίσει αυτός ο κουμπαράς, θα ενισχύσει και το κράτος. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε έτσι με απλά λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό που προτείνετε? Τρεις πυλώνες ουσιαστικά. Με απλά λόγια, κύριε Καρίδα και κυρία Ντούσκα, η δική μας γενιά πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρει σύνταξη. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν θα πάρει καμία σύνταξη. Και ειδικά η επόμενη γενιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει, οι τρεις πυλώνες που λέμε, εγώ προσπαθώ να το πω λίγο πιο απλά. Πρέπει να υπάρχει μια εξασφάλιση από το κράτος. Πρέπει δηλαδή αυτό το αναδιανεμητικό σύστημα να συνεχίσει, αλλά να μην είναι το αποκλειστικό. Θα πρέπει όμως να δίνει τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς να φτιάχνει και ένα δικό του προσωπικό κουμπαρά. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ιστορική λεπτομέρεια ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος κατά τα άλλα είναι πολύ προσεκτικός και πολύ αξιόλογος σαν βουλευτής, νομίζω ότι πρέπει να δούμε την ουσία του πράγματος. Η ουσία είναι ότι πάνω από 10 κράτη του δυτικού κόσμου εφαρμόζουν ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει από τη μία το κράτος που δίνει μία μίνιμουμ εξασφάλιση και από την άλλη η ελευθερία στον κάθε άνθρωπο να φτιάχνει ένα δικό του προσωπικό κουμπαρά που τον ξεκινάει όποτε θέλει, τον τελειώνει όποτε θέλει, κάνει cash out, ας το πούμε έτσι, όποτε θέλει. Και μπορεί να ζει χωρίς να εξαρτάται απόλυτα από το κράτος. Και υπάρχει και μια τρίτη, ένας τρίτος πυλώνας προαιρετικός, το τονίζω, προαιρετικός για ιδιωτική ασφάλιση. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Μα γι' αυτό υπάρχει η εξασφάλιση από το κράτος, κυρία Ντούσκα. Γι' αυτό ο πρώτος πυλώνας, εμείς επιμένουμε και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ σύνταξη με το αναδιανεμητικό σύστημα από το κράτος. Αυτό δεν αλλάζει. Όμως δεν μπορούμε να τραβάμε όλους προς τα κάτω. Εμάς η δική μας ιδεολογία, η φιλελεύθερη ιδεολογία, λέει ότι ο κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που μπορεί. Και αυτό για το οποίο δουλεύει. Αν κάποιος δηλαδή δουλεύει 15 ώρες τη μέρα για να μπορεί να μην χρωστάει,
Να μπορεί να βρίσκει δουλειά σε άλλους ανθρώπους. Να μπορεί να προσλαμβάνει ανέργους. Να μπορεί να δημιουργεί, να φέρνει ξένο συνάλλαγμα για τη χώρα. Να πληρώνει φόρους, να πληρώνει εισφορές. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αναγκαστεί να πάει προς τα κάτω, επειδή κάποιος άλλος δεν θέλει να κάνει το ίδιο. Κύριε Τουσκά, μου επιτρέπετε ένα σχόλιο εδώ. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Και μία λεπτομέρεια, κύριε Καρέδα, με συγχωρείτε. Οι ισχυροί τελικά και οι δυνατοί που θέλουν να δουλέψουν είναι η δικλίδα ασφαλείας των αδυνάμων. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος για διάφορους λόγους, ασθένειες, αναπηρίες, για διάφορα πράγματα μπορεί να του έχουν τύχει στη ζωή του. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα που μπορεί ένας ισχυρός. Οι φόροι του ισχυρού πληρώνουν το κοινωνικό κράτος για τον πιο αδύναμο. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Όλοι κερδίζουν από την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας. Οι συνταξιούχοι μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις τους, οι άνεργοι να βρουν δουλειά, οι πιο αδύναμοι στην κοινωνία μας να έχουν ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος για να έχουν ένα επίδομα να μπορέσουν να ζήσουν. Θέλει πολύ και οι νέοι άνθρωποι να δουν ευκαιρίες για να μείνουν στη χώρα. Στην Ελλάδα δυστυχώς βλέπουμε ότι. Και θα σας καλύψω σε αυτό. Ένα λεπτάκι. Βλέπουμε άνθρωποι με. Που θέλουν να συνεισφέρουν, πρέπει να πληρώνουν φόρους και βγάζουν τα λεφτά τους έξω. Δηλαδή, θέλει πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Ο κόσμος είναι καχύποπτος. Ακούει ιδιωτικό τομέα. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας ποια είναι. Εγώ κατάλαβα, αλλά με το σχόλιο που θα κάνω, θα καλύψω την κυρία Τουσκά. Λέμε τον. Αν μου επιτρέψει, Αλεξάνδρα, εδώ πέρα. Όχι για το εξωτερικό, κάτι είπατε. Συμβαίνει το εξής. Πόσοι βγάζουν λεφτά στο εξωτερικό, μεγάλες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρους. Ο κύριος Σακαλώτος είναι ένας. Ο υπουργός οικονομικών της χώρας. Έχει τα χρήματά του στην πλάκα. Αν θέλατε να βγάζετε την ερώτησή μου. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Επειδή το εξέλαβα. Κύριε Κυριανάκη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αλλά επειδή μια και με ρωτάτε. Να το μάθει ο κόσμος. Ο υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Τσακαλώτος, έχει τα χρήματά του στην BlackRock, στο εξωτερικό. Μάλιστα. Τόσο πολύ εμπιστεύεται την ελληνική οικονομία που δεν χειρίζει το ίδιο. Το ζήτημα με το συνταξιδοτικό είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι, για παράδειγμα, το μοντέλο το οποίο προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να το δούμε με επιφύλαξη ή μη επιφύλαξη. Εδώ το συνταξιδοτικό θέμα έχει τελειώσει. Δηλαδή, εάν μείνουμε όπως είμαστε, κάποιοι άνθρωποι δεν θα πάρουν συντάξεις. Άρα, εμείς λοιπόν, δηλαδή. Ναι. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένα άλλο μοντέλο. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή κάποιο άλλο, γιατί αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση δεν προτείνει κάποιο άλλο. Και το να είσαι επιφυλακτικός σε τι. Αφού από τη μία έχεις να πάρεις το τίποτα και από την άλλη σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εμείς έχουμε ένα σχέδιο για να πάρεις. Και θέλω να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Επί χρόνια λέγαμε, πόσο πληρώνεις, ας πούμε, στο ΙΚΑ. Έλεγε, ξέρω εγώ, οι κρατήσεις μου είναι 400-500 ευρώ. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει πει, καλά, έτσι και πήγαινα σε μια ιδιωτική ασφάλεια με αυτά τα λεφτά, θα μου στέλνουν ένα ελικόπτερο να με πάρουν από το σπίτι μου, να με πάνε κάπου αλλού. Σαφώς. Έτσι. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι το κράτος μέχρι στιγμής τα έχει κάνει όλα καλά καμωμένα. Δεν σου έπαιρνε 50 ευρώ το μήνα από τις κρατήσεις 100 ευρώ. Σου έπαιρνε ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει εξαφανιστεί. Και σου λέει ότι αύριο δεν θα έχει ασφάλεια. Δεν πρέπει να βρούμε ένα άλλο μοντέλο. Γι' αυτό εμείς λέμε ελευθερία, κύριε Καρίδα. Ελευθερία στις επιλογές. Ο καθένας να επιλέξει αυτό που θέλει. Αν κάποιος δεν θέλει να πάει σε ιδιωτική ασφάλιση, δεν θα πάει. Δεν τον αναγκάζει κανείς. Λοιπόν, να ρωτήσω και άλλα πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βεβαίως. Τι περιμένουμε στη ΔΕΘ και στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάξει, νομίζω να κάνουμε λίγες ώρες ακόμα υπομονή. 2-24 ώρα περίπου έμειναν. Έχουμε ετοιμάσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όμως θα μου επιτρέψετε να μην προαναγγείλω τίποτα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως να περιμένετε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να δημορφώσουν ένα πιο ασφαλές μέλλον για τους Έλληνες πολίτες. Εμείς θέλουμε οι Έλληνες εδώ στην Ελλάδα να νιώσουν ασφάλεια για το μέλλον τους. Τα περισσότερα θα τα πει φοβάστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αυτές τις με συγχωρείτε, κυρία Τούσκα, σας στεναχωρώ, το ξέρω, αλλά. Εμένα γιατί. Δεν νομίζω ότι είναι πρέπον να προαναγγείλω κάτι πριν. Εντάξει, το καταλαβαίνω το ρόλο σας και το σέβομαι απόλυτα. Φοβάστε μήπως κάποιες από αυτές τις προτάσεις θα τις αντιγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είδαμε κάποια ψήγματα, ας πούμε, από την ομιλία του κύριου Τσίπρα, να συγκλίνουν με απόψεις του κύριου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η κουβέντα. Γιατί τώρα αργά, πολύ αργά, ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις, η οποία θα πάει για το 2022 και τελικά 25%, δηλαδή όσο τον παρέλαβε. Μιλάμε για ανούσια πράγματα, μιλάμε για μια φλιαρία του κύριου Τσίπρα, η οποία έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο. Ό,τι και να υποσχεθεί φορολογικά ο κύριος Τσίπρας σήμερα, που υποσχέθηκε την προηγούμενη, αφορά το έτος 2019. Πότε κάνουμε δηλώσεις για το 2019? Τον Ιούλιο του 2020. Άρα λοιπόν, μέχρι τότε θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα εφαρμόζει μια άλλη πολιτική, την οποία έχουμε αναγγείλει εδώ και 3 χρόνια. Μείωση φόρων. Μείωση εισφορών, να έρθουν επενδύσεις και μαζί με τις επενδύσεις να έρθουν πίσω και οι νέοι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όλο αυτό το πακέτο μπορεί να κινήσει την αγορά και να φέρει ευκαιρία στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια χώρα όπως της αξίζει.
θα η Ελλάδα αξίζει να είναι μια καλύτερη χώρα. Οι Έλληνες αξίζουν να μπορούν να ζουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Δεν μπορούμε άλλο να ζούμε τη μιζέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα σχόλιο για την... πάλι για τη δική μας γενιά, κύριε Καρίδα. Όσοι στην Ελλάδα της κρίσης και σε όλη αυτή τη μιζέρια και την αρνητικότητα και τα εμπόδια που βάζει το κράτος έχουν καταφέρει κάτι. Έχουν ανοίξει μια επιχείρηση, έχουν επιβιώσει μέσα στην αγορά, έχουν καταφέρει κάτι να είναι παραγωγικοί, δημιουργικοί. Φανταστείτε τι μπορούν να κάνουν σε μια Ελλάδα που δεν θα έχει εμπόδια. Όχι που θα τους δίνει λεφτά και επιδόματα, απλά να τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Να έχει κανονικές συνθήκες, να έχει γόνιμο έδαφος για δημιουργία. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν πολλά και μπορούν να ανταγωνιστούν τους νέους συνομιλίκους τους σε άλλες χώρες. Ας πούμε, αν ένας Έλληνας που έχει περάσει μέσα από την κρίση και τα έχει καταφέρει και εξάγει το ίδιο προϊόν, την ίδια υπηρεσία, με έναν γείτονά του που δεν έχει περάσει την ίδια κρίση, θα είναι πάρα πολύ καλύτερος. Πιστέψτε με αυτό. Και νομίζω ότι είναι και στοίχημα να φέρουμε πίσω και τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, που είναι εξαιρετικά ικανοί άνθρωποι και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη, ενώ έχουν εκπαιδευτεί στο δικό μας κράτος. Μόνο με επενδύσεις, κύριε Καρίδα. Εντάξει. Μόνο αν έρθουν ξένες επενδύσεις στη χώρα. Αυτό είναι θα επιστρέψουν και νέα παιδιά που έχουν φύγει. Ότι μπορείτε να έχετε ελεύθερα τα χέρια σας να προγραμματίσετε το δικό σας οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό πρόγραμμα, ή θα είμαστε για πολλά χρόνια με μηχανισμούς στήριξης και τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας, που θα βάζουν πάντα όριο? Η ερώτησή σας με κάνει να σκέφτομαι ότι προφανώς δεν έχουμε τελειώσει καθόλου με τα μνημόνια, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτές οι μέρες είναι κυτρώικα εδώ πέρα. Ξανά ζητάει μέτρα, διαπραγματεύεται κτλ. Λοιπόν, αν όντως είχαμε για τα μνημόνια, δεν θα χρειαζόταν να διαπραγματευτούμε με κανέναν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια πραγματικότητα. Στην Ελλάδα έχουν τεθεί από τους δανειστές κάποιοι στόχοι για πλεονάσματα. Γιατί έχουν τεθεί αυτοί οι στόχοι? Για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε και θα το αποδείξουμε ότι η μείωση των φόρων και αυτή η πιο φιλελεύθερη πολιτική θα μπορέσει να αυξήσει τα έσοδα του κράτους, θα μπορέσει να μεγαλώσει το ΑΕΠ και επειδή τα πλεονάσματα που ζητούν οι δανειστές είναι επί του ΑΕΠ, δεν είναι απόλυτη αριθμή, είναι 3,5% επί του ΑΕΠ. Αν λοιπόν μεγαλώσει το ΑΕΠ, τότε αυτός ο αριθμός αλλάζει. Αυτό πρώτο καταλάβει ο κόσμος, πρώτο καταλάβουν οι δανειστές. Οπότε εμείς λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μεγαλώσει η ιδιωτική οικονομία, να μεγαλώσει το παραγόμενο προϊόν εδώ στη χώρα, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διαρθρώσουν το κράτος και δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα του χθες. Το χθες για μας έχει τελειώσει. Το πάρτε στο δημόσιο θα τελειώσει μόλις γίνουμε κυβέρνηση και να μπορέσουμε έτσι να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς τους δανειστές, οι οποίοι μας δάνεισαν με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή στη χώρα, να αποπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να μπορέσουμε υπεύθυνα να βγούμε στις αγορές και να έχουμε μια οικονομία κανονική. Όπως όλες οι χώρες. Θα κατεβάσει τους συνδικαλιστές στο δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις αρχίσετε να κυβερνάτε? Τι πιστεύετε? Εμείς θα αλλάξουμε το συνδικαλιστικό νόμο, κύριε Καρίδα, όμως. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή? Εμείς θα φέρουμε ένα νόμο που θα λέει 50-1. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία επί των εργαζομένων 50% συν 1, δεν θα γίνεται απεργία. Αυτό είναι το δημοκρατικό. Αν δημοκρατικά θέλει ένα συνδικαλιστικό σώμα να αποφασίσει κάτι, δεν την παίρνουν απόφαση 10 άνθρωποι σε ένα σώμα εργαζομένων 5 και 10.000. Mm-hmm. Θα την παίρνουν 5.000 άνθρωποι σε ένα σώμα 10.000. Το μπάχαλο στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλη ζημιά που έχουν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κέντρο, γιατί για μένα το γραφείο μου είναι στο κέντρο και πραγματικά επί χρόνια αντιμετώπιζα αυτό το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καρίδα. Και ο τουρισμός, βέβαια. Έτσι, γιατί ο τουρισμός αναπτύχθηκε όταν, στο κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας, όταν σταμάτησαν να έχουμε κάθε μέρα πορεία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καρίδα, και νομίζω όλοι οι καταστηματάρχες του κέντρου έχουν αγανακτήσει πλέον και περιμένουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιτέλους να βάλει μια τάξη. Εμείς λοιπόν έχουμε δεσμευθεί γι' αυτό. Το έχουμε υποσχεθεί. Όμως αυτοί οι άνθρωποι θα πιστούν μόνο με πράξεις. Ό,τι και να πω εγώ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, ό,τι και να υποσχεθώ, δεν έχει καμία αξία. Γιατί με την πράξη μας θα τους πείσουμε. Συνδέεται και με το τεράστιο θέμα της ασφάλειας. Και στο βαθμό που θα είναι στο δικό μου χέρι, εγώ θα πιέσω όσο μπορώ. Mm-hmm. Δεν θα είναι όλα στο δικό μου χέρι, κύριε Καρίδα. Οπότε, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σας πω ότι θέλω να ζητήσω από εσάς και από τα μέσα ενημέρωσης να λογοδοτήσουμε για αυτά που υποσχόμαστε σήμερα. Λοιπόν, να πάμε και λίγο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν οι εκλογές. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία ή οριακή αυτοδυναμία, πού θα αναζητήσετε συμμαχίες? Σε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου θα αναζητήσουμε συνεργασίες, είτε έχουμε αυτοδυναμία είτε όχι. Δηλαδή? Εμείς ζητάμε. Δηλαδή, θα δούμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, κύριε Αντούσκα, καταρχάς. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κόμματα στη Βουλή τα οποία μπορεί να μην τα καταφέρουν. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αυτό που θέλουμε εμείς όμως. Άκουγα τον κύριο Τζίμερο το πρωί στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι σε περίπτωση που μπει στη Βουλή θα βάλει πλάτη για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, του εύχομαι και τον κύριο Τζίμερο καλή επιτυχία. Από εκεί πέρα, εμείς ως στόχο θέτουμε
τον εξής. Mm-hmm. Να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία, η οποία συμμαχία θα πιστεύει σε κοινούς εθνικούς στόχους, την ενδυνάμωση της ιδιωτικής οικονομίας, την ασφάλεια στη χώρα, την μη οπισθοχώρηση σε εθνικά ζητήματα, όλα αυτά τα οποία είναι αυτονόητα για τον πολύ κόσμο. Αυτονόητα. Για αυτή τη συμμαχία, λοιπόν, κάνουμε κάλεσμα να έρθουν στα ψηφοδέλτιά μας άνθρωποι από όλους τους χώρους, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Κάνουμε κάλεσμα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στην παροχολογία, δεν πιστεύουν στις υποσχέσεις τις οποίες δίνει το οποιοδήποτε κόμμα, να δουν τα προγράμματά μας και να συγκρίνουν. Και να μας δώσουν καθαρή εντολή, αν συμφωνούν με αυτά, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα γρήγορα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό ζητάμε λοιπόν από τον κόσμο. Καθαρή εντολή για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης εμπιστεύεται και τους νέους ανθρώπους, το είπε σε συνέντευξή του, ότι θα καταργήσουν αναπληρωτές καταρχήν υπουργούς και θα βάλει νέους ανθρώπους για να μην. Και θα αφήσει τους παλιούς απ' έξω, χοντρικά. Όχι, δεν νομίζω ότι είπα απ' έξω. Απ' έξω. Δεν θα τα βάλει σε υπουργικά πόστα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, φαντάζομαι, και είναι και ιδιαίτερη τιμή για τους νέους που ασχολούνται με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει στους νέους. Δίνει στην πράξη ευκαιρίες. Νομίζω ότι το γεγονός ότι τρία καινούργια πρόσωπα, νέα πρόσωπα, όχι από πολιτικές οικογένειες, είναι εκπρόσωποι του κόμματος, είναι στην πράξη μια απόδειξη ότι πιστεύει σε αυτούς. Από εκεί πέρα όμως έχει δεσμευθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπους ειδικούς στο χώρο τους. Θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους που δεν θα είναι ενδεχομένως βουλευτές, εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι δεν θα έχουν και καμία δέσμευση απέναντι σε εκλογικές πελατείες, απέναντι σε ψηφοφόρους για να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη πολιτική. Αλλά θα το κάνουν γιατί πραγματικά θα πιστεύουν σε μια συγκεκριμένη εφαρμοσμένη πολιτική και θα είναι ειδικοί στο χώρο τους. Εγώ λοιπόν περιμένω και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για τη χώρα να δούμε ένα μικρό ευέλικτο, είναι στερεότυπο πλέον αυτή η φράση, ένα μικρό ευέλικτο υπουργικό σχήμα. Ελπίζω εμείς να το κάνουμε πράξη με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ειδικοί στο χώρο τους. Και με αποφασιστικότητα, κυρία Ντούσκα. Θα χρειαστούν συγκρούσεις, κυρία Ντούσκα, στην επόμενη κυβέρνηση. Είσαστε έτοιμοι και να συγκρουστείτε. Θα χρειαστούν άνθρωποι αποφασισμένοι να τα βάλουν με ανθρώπους, ακόμη και μέσα στη δημόσια διοίκηση, που θα βάζουν αντιστάσεις στην αλλαγή. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγές. Χρειάζεται αλλαγές παντού. Χρειάζεται λύσεις. Τώρα χρειάζεται λύσεις. Άρα λοιπόν, όποιος πάρει μια θέση υπουργού, ή ακόμη και αν κάποιος πάρει θέση υφυπουργού, γενικού γραμματέα, γενικού διευθυντή, θα πρέπει πάνω απ' όλα να έχει μέσα του την αποφασιστικότητα και την πίστη σε αυτό το πρόγραμμα που πάμε να εφαρμόσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Φώτη, δεν ξέρω αν θες να, κλείνοντας, να σχολιάσεις κάτι. Έχουμε περίπου 2 λεπτά, 1 με 2 λεπτά. Εντάξει, στη διάθεσή μας. Θα ήθελα ένα σχόλιο από το. Δεν έχουμε 2 λεπτά. Όχι, έχουμε λιγότερο. Ένα σχόλιο για τον κύριο Ζάιφ, ο οποίος νομίζω τον παρακολούθησαν πολύ περισσότεροι ευρωβουλευτές από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου. Να μην το κάνω το σχόλιο. Άντε, κάντε το. Με μία φράση μόνο, νομίζω ότι το θέαμα με 30 μόνο ευρωβουλευτές την ώρα που μιλούσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου τιμητικό για τη χώρα καταρχάς και δείχνει πόσο έχει χάσει το ενδιαφέρον του ο κόσμος για τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια που λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Καρίδα που σήμερα ήταν κοντά μας. Να πάμε να δούμε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το πειραϊκό ντέρμπι του 5ου ομίλου ανάμεσα στον Εθνικό και στην Προοδευτική ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΕΠΟ ήταν επεισοδιακή, καθώς οι ενώσεις Αχαΐας και της Ηλίας ζήτησαν την αναβολή της, μέχρι η Ομοσπονδία να δεσμευθεί ότι θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση σε όλες τις ομάδες για τις μετακινήσεις. Η σέντα του πρωταθλήματος θα γίνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου. Τη Σερβία αντιμετωπίζει απόψε σε νέα σταδία ωράκια της Κρήτης η εθνική ομάδα μπάσκετ στην πρεμιέρα της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το 6-0 στον πρώτο γύρο, οι παίκτες του Θανάσης Κουρτόπουλου θέλουν να διευρύνουν τον νικηφόρο σερί τους απέναντι στους Σπλάβοι και να αποκτήσουν πλεονέκτημα για την πρόκριση στην τελική φάση. Εκτός δωδεκάδας για τον αγώνα έμειναν οι Μαργαρίτες και Λαριτζάκης. Προβληματισμός επικρατεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την εμφάνιση και την ήττα από την Ουγγαρία την περασμένη Τρίτη στο Nations League. Η εικόνα της Εθνικής δεν άρεσε στους ανθρώπους της ΕΠΟ και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει σύσκεψη παρουσία του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Μίχαηλ Σκίμπε. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο αγώνας με την Ουγγαρία στο ΆΚΑ θα είναι καθοριστικός για το μέλλον του Γερμανού Τεχνικού στο πάγκο της Γαλανόλευκης. Παίχτης της Nottingham Forest θα πρέπει να θεωρείται ο Καρίμαν Σαριφάρντ. Ο Ιρανός επιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, βρίσκεται ήδη στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε μια κίνηση που θα αλλάξει τα δεδομένα, ετοιμάζονται να προχωρήσουν οι σύλλογοι της Αγγλίας.
Σύμφωνα με το Sky Sports, οι ομάδες της Premier League ετοιμάζουν επανάσταση, καθώς θα απαιτήσουν από τους παίχτες να πληρώνουν οι ίδιοι τους ατζέντιδές τους. Με την κίνηση αυτή, οι ομάδες της Αγγλίας θέλουν να βάλουν τέλος στις υπερβολικές προμήθειες που λαμβάνουν οι μάνατζερς, οι οποίοι θα αναγκαστούν να ρίξουν τις απαιτήσεις τους αν πληρώνονται από τους παίχτες και όχι από τους συλλόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη σεζόν δαπανήθηκαν περίπου 220 εκατομμύρια λίρες σε προμήθειες ατζέντιδων για μεταγραφές μόνο στην Αγγλία και στην Ουαλία. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6. Μπορείτε ωστόσο να παρακολουθείτε τα δελτία μας στο web TV του σταθμού μας. Καλό απόγευμα σε όλους σας.